Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή μας σήμερα και να ξεκινήσουμε δημοσιογραφικά. Καλά, πάντα δημοσιογραφικά ξεκινάς, αλλά όταν έχει συνομιλητή έμπειρη συνάδελφο, τα πράγματα είναι, έχουν πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιάννα Παπαδάκου είναι μαζί μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεργαζόμαστε έτσι κι αλλιώς με τη Γιάννα. Τι κάνεις? Πολύ καλά και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και πράγματι. Θα είναι συχνή. Συνεργαζόμαστε, οπότε. Θα είναι συχνή. Στο λέω για να σε προετοιμάζω ψυχολογικά, Γιάννα. Γιάννα, ήθελα λίγο να μπούμε εντός έδρας, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχεις και μια πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι και στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ και δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο αυτό. Δηλαδή, η πρώτη πρεμούρα από ό,τι φέρνει της κυβέρνησης είναι το άνοιγμα των δικαστηρίων και μια δεύτερη πρεμούρα που βλέπω της κυβέρνησης, τα κοινοβουλευτικά, είναι θέματα που άπτονται του δικαστικού ρεπορτάζ, πολιτικού βεβαίως, και όχι άλλα θέματα που θα μπορούσαν να ήταν πρώτης γραμμής, σε ό,τι αφορά στις επιτροπές, λέω παραδείγματος χάρη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο έτσι για να δώσω το κλώτσο να γυρίσει. Κώστα, κοίταξε, επειδή και η ζωή αλλά και οι θεσμοί εκδικούνται, αναδεικνύονται όλα τα θέματα δημοκρατίας με αυτά τα πρώτα μέτρα για την άρση του lockdown. Πράγματι φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει ως προτεραιότητα στο κοινοβούλιο τη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής, πρώτον, και δεύτερον στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και την οικονομική του δυσπραγία και καθημερινότητά του, τη λειτουργία των δικαστηρίων, αλλά ποιων δικαστηρίων, όχι των εργατικών, ας πούμε, διεκδικήσεων, γιατί εκεί θα ήταν και ένα εύλογο θέμα. Τη λειτουργία των δικαστηρίων σε σχέση με τις προσημειώσεις σε ακίνητα από τράπεζες. Λοιπόν, για να αρχίσουμε όμως ένα-ένα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Λοιπόν, στη Βουλή, σε μία συνεδρίαση που έγινε των Προέδρων, όπως γίνεται πάντα, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των Προέδρων της Βουλής, από την πλειοψηφία και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ανακοινώθηκε και επιβλήθηκε, αφού έχει και την πλειοψηφία, ότι από τις 30 Απριλίου, σε 2-3 μέρες δηλαδή, θα μπορεί να λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, για την υπόθεση του χειρισμού, της διαχείρισης της υπόθεσης Νοβάρτης. Και αυτό ανακοινώθηκε, πρόσεξε Κώστα, όταν ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει ή πότε θα διασφαλιστούν τα μέτρα για να λειτουργήσει, με ασφάλεια βέβαια και έτσι πρέπει, η ολομέλεια της Βουλής. Mm. Αυτό ανακοινώνεται όταν δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτό. Σε μια εποχή που είναι κρίσιμα τα εθνικά μας θέματα, όχι, ανακοινώνεται πρώτα η Προανακριτική Επιτροπή. Μάλιστα, παρά τις διαμαρτυρίες της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ήταν παρούσα σε αυτή τη συνεδρίαση, λοιπόν, και αυτό γίνεται, πρόσεξε, και καλείται ως πρώτη μάρτυρας η πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Ξένη Δημητρίου, και η γυναίκα 67 χρόνων, έτσι, συνταξιοδοτήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, και με δεδομένα, και δεν τα έχει κρύψει η γυναίκα, και προβλήματα υγείας. Έτσι. Αναρωτιέμαι πώς θα διασφαλιστεί ότι όλα θα λειτουργήσουν με ασφάλεια από υγειονομικής απόψεως πρώτον. Και δεύτερον, ανακοινώνεται η λειτουργία μιας επιτροπής όταν ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, και αυτό θα γίνει αύριο από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι, τον κύριο Μητσοτάκη, η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μέσα στην πόλη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, η κυρία Δημητρίου, πώς θα πάει εκεί να καταθέσει ως μάρτυρας που την καλούν? Η κυρία Δημητρίου, να θυμίσω λίγο στους ακροατές και τηλεθεατές, είναι το πρόσωπο κλειδί και η αφορμή που έγινε το πραξικόπημα στο ΚΕΘΕΑ. Σας τα θυμίζω αυτά. Είναι το μαύρο πρόβατο για το σύστημα Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται, κυρία Δημητρίου. Όχι μόνο, θα αποκαταστήσει και κάποια πράγματα. Θα πει δηλαδή, αν λέει αλήθεια, ο κύριος Αγγελής, βασικός μάρτυρας σε αυτή την επιτροπή. Θα πει, αν λέει αλήθεια, η κυρία Ράικου. Δηλαδή, είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος της, εκτός αν κάποιοι δεν θέλουν να πάει. Αλλά αυτό είναι ένα παράδοξο πράγμα. Σήμερα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος και αυτός βάζει θέμα ότι είναι και ποινικό αδίκημα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι, αν δεν διασφαλιστεί δηλαδή η υγεία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Δεν ξέρω, μία λειτουργία η οποία δείχνει, ξέρεις, πολιτική εμπάθεια δείχνει αυτό το πράγμα. Σαφές. Το λιγότερο που έχω το να λιγότερο. Πω, έτσι, για να μην... Λοιπόν, το δεύτερο θέμα τώρα... Και είναι λίγες ώρες μετά από το σκάνδαλο των vouchers. Είναι λίγες ώρες μετά από το σκάνδαλο των vouchers. Δύο κινήσεις έκανε. Όπως θέλετε. Ναι, δύο κινήσεις έκανε το σύστημα, Μητσοτάκη, το μηδιακό και το πολιτικό, το ενιαίο αυτό με τον ενιαίο αρχισυντάκτη.
Ήταν η βόλτα στον δρόμο με την κυρία Πρωτοψάλτη και η βόλτα στο Μαξίμου, ένα κομμάτι, και ένα δεύτερο, η κλήτευση, το άνοιγμα της επιτροπής αυτής με τον Κοκκινίδη, ναι, υπόθεση που λέμε. Τώρα, το άλλο θέμα είναι, όπως σωστά έθεσες, το θέμα της λειτουργίας των δικαστηρίων. Λοιπόν, ακούω, πραγματικά το πιστεύω, τον ευπρεπή, πρέπει να πω έτσι, κύριο Τσιάρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει μια ευπρέπεια στον τρόπο που επικοινωνεί. Τον ακούω που λέει ότι αναστέλλονται οι πληστηριασμοί ως τις 15 Μαΐου, φυσικά έχει εκδώσει ο άνθρωπος και την Κία, την αντίστοιχη, και από την άλλη πλευρά τον ακούω που λέει συνεντεύξεις ότι αυτό θα παραταθεί. Γιατί δεν το παρέτεινε από την αρχή? Αναστέλει για 15 μέρες τους πληστηριασμούς. Και από την άλλη, λειτουργεί τα δικαστήρια, τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, όπου μπορούν να εγγραφούν προσημειώσεις, συνενετικές λέει. Καλά, ο πολίτης δεν θα συνενέσει να του γραφεί. Φυσικά συνενετικές προσημειώσεις θα εγγραφούν. Δηλαδή το πρώτο που λειτουργεί είναι τα υποθηκοφυλακία, εντάξει, αυτό έχει σχέση και με την κυκλοφορία της αγοράς, αλλά και τα δικαστήρια που έχουν σχέση με προσημειώσεις. Ήδη ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Βερβεσός, μιλάει, κάνει λόγο για λειτουργία των δικαστηρίων έξω από, από κανόνες ασφαλείας, έτσι, και μάλιστα έχει προαναγγείλει, όπως ξέρεις, και μία εποχή των δικηγόρων, έτσι είναι. Ακριβώς. 28. Για να ανοίξουμε λίγο και να κλείσουμε έτσι την πρώτη μας επικοινωνία, τι παίζει και σε αυτό που λέμε πολιτική σήμερα, με τη δική σου εκτίμηση, τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο έχει αξία, γιατί περιμένουμε καταρχήν, θα είχαμε και μια ωραία κουβέντα με τον Τζακαλώτο μετά και τον Κούλογλου, για το πολιτικό κομμάτι, τι παίζει σε αυτό που λέμε ιδεολόγημα και νέα δεδομένα στην κρίση αυτή. Δηλαδή στο πώς, ας πούμε, η άποψή μου είναι ότι η σύνοδο κορυφής που βγήκαν οι παπαγάλοι και έγιναν βήματα, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ κακή σύνοδο κορυφής αυτή. Χειρότερη και από το αναμενόμενο. Κακό που περιμένουμε. Δεν έχει λήξει, δεν έχει αποτέλεσμα. Και δεν έχει αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει προθεσμία 6 Μαΐου που θα υποθούν κάποια πράγματα. Τώρα, αυτό που παίζει για μένα, εντάξει, εσωτερικά, αύριο οι ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για την άρση αυτή του lockdown. Ναι, και να μην το λένε διάγγελμα. Διάγγελμα στις δημοκρατίες κάνει ο πρόεδρος της δημοκρατίας και σε άλλα καθεστώτα ο βασιλιάς. Όχι, εγώ δεν το λέω διάγγελμα. Ναι, όχι, γιατί το είδα στην ΕΡΤ. Το είδα στην ΕΡΤ σήμερα. Ναι, διάγγελμα. Είναι ανακοινώσεις που θα κάνει για την άρση του lockdown. Την περιμένει ο κόσμος, έτσι, το περιμένει με ανυπομονησία. Βεβαίως πρέπει να τηρηθούν οι όροι ασφαλείας, έτσι δεν είναι, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Και βεβαίως να μας ξεκαθαριστούν και κάποια πράγματα. Τι θα γίνει με τα τεστ, τι θα γίνει με τις μάσκες, τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό όλα ξέρεις Κώστα, είναι πολύ κρίσιμο για τους ανθρώπους που αύριο θα πάνε στη δουλειά τους. Τι θα γίνει με τα καταστήματα, ποια θα είναι, κατά από ποιες συνθήκες. Υπάρχουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων, δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες. Είναι και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, οι οποίοι θα πάνε να πιάσουν δουλειά. Πώς θα πάνε, με τι μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή αυτά όλα είναι κρίσιμα. Και εγώ περιμένω από τον Πρωθυπουργό, θεσμικά λέω, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, να τοποθετηθεί επιτέλους και θεσμικά στις θέσεις που έχει η χώρα μας και ο ίδιος προσωπικά στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δίνεις μηνύματα στον ελληνικό λαό και όταν έχεις μια παγκόσμια κρίση όπου είσαι μέτοχος, συμμέτοχος και θα πάρεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κρίσης αυτής, λένε ότι θα είναι 10% τουλάχιστον ύφεση παραδείγματος, τι θα γίνει? Τι ακριβώς λέει η χώρα μας αυτά? Δηλαδή στα μηνύματα του Πρωθυπουργού προς τα έξω έχουμε ανάγκη και αυτά. Και πολύ σωστά έβαλε σε συζητήματα που αφορούν στις επιτροπές της Βουλής πώς είναι δυνατόν να μην έχει συνεδριάσει ακόμα η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Στη Ζούλα έχει περάσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει περάσει η συμφωνία, η λεγόμενη ειρήνη για τη Λιβύη, ανοίγει και ένας μεγάλος διάβλος. Γιατί ακριβώς πάμε να στήσουμε? Κοίτα, αν ζούσα μόνο εδώ δεν θα το είχα πάρει ήδη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά επειδή έχω πληροφόρηση και απ' έξω, με αφορμή τον εκεί θεσμικό μου ρόλο, γι' αυτό το έχω πάρει είδηση, για τη συμφωνία ειρήνη, όπως λες. Έτσι. Εδώ δεν συζητείται καθόλου αυτό, όπως και τα ευρωπαϊκά θέματα. Τι συζητάμε σε σχέση με την προβολή από τα μέσα? Τι συζητάμε, Κώστα μου? Έχουμε μία εικόνα για κάποιες τηλεδιασκέψεις. 2 λεπτά, ακόμα και σύνοδος κορυφής, πώς καλύφθηκε στην Ελλάδα? Τώρα μιλάω για τη λειτουργία των μέσων, που είναι το άλλο, ας πούμε, αγκάθι. Έτσι, δεν είναι σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς καλύπτονται τώρα αυτά με μία εικόνα τηλεδιάσκεψης, έτσι, τις κυβερνητικές κυρίως ανακοινώσεις. Εγώ, ρεπορτάζ, αν εξαιρέσεις
ένα-δυο κανάλια, έτσι, για να μην αδικήσω και τους συναδέλφους, τους ανταποκριτές που έχουν μείνει άνθρωποι και με κίνδυνο της ζωής τους στις Βρυξέλλες, έτσι. Ας πούμε τη φίλη μας, τη Μαρία Τζαρά. Έτσι, αναφέρομαι τώρα σε ένα συστημικό κανάλι όπως είναι το Open. Λοιπόν, αν εξαιρέσω λοιπόν 2-3 μέσα, το ρεπορτάζ γίνεται από εδώ, δεν γίνεται από εκεί. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Γιάννα, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Βεβαίως. Και να φρεσκάρουμε λίγο και τους ακροατές και τους τηλεθεατές, θα λέγαμε, μέσω διαδικτύου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για τη συνομιλία. Να είσαι καλά κι εσύ. Και εγώ. Γεια.